Αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε και πάλι κοντά στην εκπομπή Πάνω από όλα Υγεία μας. Σήμερα θα συζητήσουμε για τους μύθους και τις αλήθειες γύρω από το σακχαρώδη διαβήτη. Μία άλλη εκπομπή ακόμα για το σακχαρώδη διαβήτη, κατόπιν πολλών τηλεφωνημάτων που έχουμε δεχθεί από τους τηλεθεατές μας, από τα άτομα που παρακολουθούν την εκπομπή μας, διαβητικοί και μη, και ενδιαφέρονται για τα θέματα αυτά. Μετά λοιπόν από έκκληση αυτών, αποφασίσαμε να κάνουμε ακόμα μία εκπομπή σε σχέση με το διαβήτη που θα αφορά τους μύθους και τις αλήθειες γύρω από τον σακχαρώδη διαβήτη. Κοντά μας είναι η γνωστή εκλεκτή προσκεκλημένη για το θέμα αυτό. Είναι μαζί μας λοιπόν ο πρόεδρος των διαβητικών του νομού Θεσσαλονίκης, ο κύριος Χρήστος Δερδεράκης, και Χαλκιδικής να προσθέσω, κύριε Δερδεράκη. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε ευχαριστώ μαζί για μας. Την πρόσκληση. Να μας λύσετε πολλές απορίες σε σχέση με τη διατροφή, την άσκηση και με άλλα θέματα σε σχέση με τον διαβήτη, το αλκοόλ και το καλοκαίρι και διαβήτη. Θα μας πείτε διάφορες έτσι, συμβουλές και την εμπειρία σας. Και επίσης είναι μαζί μας, αγαπητοί μου φίλοι, και ο κύριος Χρήστος Μανές. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, κύριε Μανέ, ο οποίος είναι παθολόγος διαβητολόγος φυσικά, είναι διευθυντής του διαβητολογικού τμήματος του νοσοκομείου κέντρου, τμήματος πάντα το λέω, διαβητολογικού κέντρου του νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, πρόεδρος της εταιρείας μελέτης του διαβητικού ποδιού. Είναι κοντά μας να μας πει να μας δώσει την επιστημονική του άποψη και γνώμη σε σχέση με τα θέματα που αφορούν το διαβήτη. Τελικά τι είναι, κέντρο ή τμήμα διαβητικών? Κέντρο, είναι διαβητολογικό κέντρο που σημαίνει ότι εκπαιδεύονται και άλλοι γιατροί στο σακχαρώδη διαβήτη κοντά μου. Δεν είναι τμήμα. Άρα λοιπόν είναι διαβητολογικό κέντρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Έχω βγάζει διαβητολόγους. Έτσι, έτσι. Πολύ ωραία. Είναι κάτι πολύ πιο σημαντικότερο δηλαδή από αυτό το τμήμα κάποιας κλινικής ή κάποιου νοσοκομείου. Λοιπόν, πολλά τα θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα, πολλές οι απορίες που υπάρχουν, αρχίζοντας πρώτα-πρώτα σε σχέση με την διατροφή. Και κύριε Δερδεράκη, θα ήθελα να σας πω, να σας κάνω κάποια ερωτήματα σε σχέση με τη διατροφή των διαβητικών. Αν υπάρχουν, ας πούμε, πολλοί διαβητικοί που λένε ότι δεν πρέπει να τρώμε ψωμί, να τρώμε ζυμαρικά, να τρώμε φρούτα. Ποια είναι η δικιά σας πρώτα άποψη σε σχέση με αυτό το θέμα? Καταρχήν, ο διαβητικός με τη νέα αντιμετώπιση του διαβήτη πλέον πρέπει να τρώει απ' όλα και να μην στερείται τίποτα, αλλά σε μικρές ποσότητες και ελεγχόμενες ποσότητες. Δεν πρέπει να στερείται απολύτως τίποτα. Αυτή είναι η νέα αντιμετώπιση του διαβήτη. Άρα λοιπόν να μην θεωρείται ότι είναι στερημένος. Ακριβώς. Ο διαβητικός, αν προσέχει τη διατροφή του, που πρέπει να τρώει απ' όλα και σωστά, με την ανάλογη αγωγή που θα έχετε, αν λέγεται αυτό, αν αυτή είναι η ινσουλίνη. Αν είναι χάπη, τότε δεν έχει κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν πρέπει να τρώει απ' όλα, αλλά σε μετρημένες ποσότητες και σύμφωνα με το διαιτολόγιο το οποίο θα δώσετε εσείς, κύριε Μανέ. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, η επιστημονική άποψη είναι αυτή περίπου που είπαμε. Απλώς όμως, και εγώ ήθελα αυτό να το ρωτήσω στον πρόεδρο, εγώ ίδιος πια. Έχουμε την εμπειρία ότι έρχονται άτομα τα οποία λένε, εγώ κύριε Μανέ, δεν τρώω ψωμί, δεν τρώω ρύζι, δεν τρώω μακαρόνια, άρα πάω καλά με το ζάχαρο. Ναι. Υπάρχουν άτομα αυτά, τα έχετε δει δηλαδή κι ναι, εσείς? Αυτό που ισχύει αυτό τελικά? Αυτό τώρα, ισχύει. Σε ορισμένα άτομα μεγάλης ηλικίας δεν πάει να ισχύει. Τα επαναλαμβάνω. Και προσπαθούμε μέσω του συλλόγου ή μέσω να το παραπέψουμε στους διαβητολόγους, ή λέγεται διαβητολογικό κέντρο ή διαβητολογικό ιατρείο, που να τους πείσουμε ότι πλέον δεν χρειάζεται να έχουμε στερήσεις ή να τρώνε πολλά από αυτά. Πάντως υπάρχει η αντίληψη και η ιδεολογία ότι πρέπει να μην τρώμε φρούτα, μακαρόνια και ψωμί, γιατί αυτά παχαίνουν ή έχουν. Ακριβώς. Να πούμε και την επιστημονική αλήθεια. Και αυτό θέλουμε να μας πει και ο πρόεδρος της εμπειρίας του, για να πούμε ότι και εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτό συμβαίνει. Αλλά η διατροφή πρέπει να είναι μοιρασμένη και υπάρχουν κανόνες, τους οποίους εφαρμόζουμε και εμείς τα διαιτολόγια μας και όσοι ασχολούνται με το διαβήτη, που είναι από όλα. Και τους υδατάνθρακες, έχει δηλαδή τη διατροφή και ρύζι και μακαρόνια και ψωμί.
Έχει και φρούτα τα οποία είναι κατανεμημένα σύμφωνα με επιστημονικό τρόπο. Mm-hmm. Είναι δηλαδή εκείνο που θέλω να τονίσω, πολύ κακό το άτομα με διαβήτη να τρώνε κάθε μέρα κρέας. Ακριβώς. Έχουν, θα χαλάσουν τα νεφρά τους μία ώρα αρχίτερα. Άρα εκείνο που θέλουμε είναι μοιρασμένη διατροφή από όλα και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δώσει όχι ο γείτονας, άσχετα αν είναι καλός και πολύ φίλος, είναι εξαιρετικός, ναι. Ούτε το άλλο το άτομο με διαβήτη που μπορεί να έχει μια, όπως είπε ο πρόεδρος, άποψη από τα παλιά. Αυτό ήταν το 1922. Έτσι, το 2012 είμαστε. Πρέπει να φάει από όλα και παρακαλώ πολύ σύμφωνα με αυτά που θα του δώσει ο γιατρός του που έχει την εξειδίκευση πάνω στο θέμα αυτό. Μάλιστα, γιατί κυκλοφορούν πολλές φήμες πραγματικά. Αυτό που είπε ο κύριος Μανές, ότι πρέπει να τρώμε, ας πούμε, μόνο πρωτεΐνες. Και οι πρωτεΐνες. Είναι λάθος. Αυτό είναι μύθος ή πραγματικότητα, λάθος. Για να πάμε και λίγο σε όλα αυτά που λέμε. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Είναι σαν κρέας. Και κρέας σημαίνει ότι πρέπει να το έχουμε κάθε μέρα στη διατροφή μας ή όχι. Λάθος, κύριε. Είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Είναι λάθος που το λέει ο πρόεδρος, επειδή έχει μία ενημέρωση. Και επειδή το βιώνουμε εμείς. Και κυρίως, σας είπα. Από τους τύπου 2 της μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι προσπαθούμε να τους πείσουμε ότι δεν είναι ισχύουν αυτά που ξέραν πάλι ποτέ. Mm-hmm. Είναι τώρα αυτή η καινούργια αντιμετώπιση, mm-hmm. που είναι και πιο καλύτερη ποιότητα ζωής να αντιμετωπίσουν αν αυτά που τους λένε οι νυν, οι καινούργοι τρόποι που μας συμβουλεύουν οι διαβητολόγοι, τα διαβητολογικά κέντρα, οι γιατροί μας. Έχουμε δηλαδή υποχρέωση και ευχαριστούμε που έχετε την ευκαιρία να τα πούμε ακόμα μια φορά. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα σήμερα σε σχέση με αυτό, με τους και μύθους και τις αλήθειες. Δεν πρέπει δηλαδή να έχουν την εμπειρία ο πρόεδρος, επειδή έχουν ακούσει πολλές ιατρικές οδηγίες. Είναι άτομα τα οποία δεν έχουν ακούσει. Mm-hmm. Ή έχουν ακούσει, ξέρω εγώ, πριν από 10 χρόνια, ήταν άλλα πράγματα. Τώρα τελευταία είναι και μία φορά τη βδομάδα να φάμε κρέας και δύο φορές είναι αρκετό. Μία φορά ψάρι, επίσης είναι αρκετό για τη γενική θεραπεία. Αν μπορούμε να το μαζί με το κρέας. Βεβαιότητα, είναι πολύ καλή πηγή πρωτεΐνων και πολύ πιο υγιεινό. Mm-hmm. Αλλά μπορεί να φάμε και κρέας. Τις υπόλοιπες μέρες μπορεί να φάνε και τα όσπρια μετρημένα στο αυτό που θα του δώσει το διαιτολόγιο, το ιατρικό σώμα πια. Όχι ο φίλος, ούτε ο αδελφός, ούτε ο ξάδελφος. Mm-hmm. Και εκεί υπάρχουν όλα μέσα. Μάλιστα. Κύριε Μανέ, σε σχέση με το ψωμί, ήθελα να ρωτήσω τώρα, γιατί και αυτό είναι ένα από τα επίμαχα σημεία και θέματα, τέλος πάντων και δεδομένα. Πρέπει να τρώμε ψωμί. Εσείς, κύριε Δερδεράκη, πέστε μας, τρώτε ψωμί, μαύρο ή άσπρο? Αν είναι ολικής, είναι πιο ωφέλιμο σε όλους μας, στον οργανισμό. Εννοείται. Από όλες τις πλευρές. Mm-hmm. Είναι λογικό αυτό, ότι το σταρένιο είναι καλύτερο από όλες τις πλευρές. Αλλά ψωμί πρέπει να τρώμε. Και μάλιστα άτομα που κάνουν ισουλίνη, πρέπει να τρώνε ψωμί. Γιατί δίκω στο ψωμί θα πάθω κάποια ώρα ή κάποια υπογλυκαιμία. Ναι, δεν μπορούμε να διαφωνήσω εγώ επιστημονικά, γιατί το επιστημονική αλήθεια είναι ότι το τρώμε από όλα. Αν δεν θέλει κάποιος να φάει ψωμί, μπορεί να αντικαταστήσει να φάει λίγο παραπάνω μακαρόνια. Αλλά πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες που θα το έχει δώσει ο γιατρός του. Αν θέλει να φάει ψωμί, οπωσδήποτε το καλύτερο είναι το ολικής άλυσης, που δεν αφήνει το σάχαρο να ανέβει πάνω. Αν δεν θέλει να φάει για οποιοδήποτε λόγο, πρέπει να ενημερώσει τον γιατρό του για να του μειώσει πιθανό μία δόση φαρμάκων ή μετασφαλής, αλλά πρέπει να ενημερώσει, όχι μόνος του. Δεν πρέπει να αποφασίσει μόνος του. Σε σχέση με τα φρούτα τώρα, γιατί και για αυτά λέγονται, είπαμε για το ψωμί, για τα μακαρόνια, για το κρέας και τι θέση έχει το κρέας, σε σχέση τώρα με τα φρούτα. Λένε, ας πούμε, κύριε Μανέ, πως το grapefruit είναι αυτό το οποίο ρίχνει το ζάχαρο ή ότι πρέπει να τρώμε ξινόμηλα και grapefruit προκειμένου να προστατευτούμε, τέλος πάντων. Τι λέτε εσείς? Και εγώ έχω ακούσει την ανάλογη ερώτηση. Εκείνο που ήθελα να ρωτήσω και τον πρόεδρο, γιατί ξέρετε, η εμπειρία τους είναι μεγαλύτερη από τη δική μας. Έρχονται και είναι πιο ειλικρινή τα άτομα με διαβήτη, που είναι πιο ειλικρινή με τον πρόεδρο. Ναι. Σε εμάς τους λέμε την απάντηση, αλλά πάλι υπάρχουν άτομα, έτσι δεν είναι? Αυτό ήθελα να τρώνε. Πω, ότι οι οποίοι έχουν αυτή την νοοτροπία, ότι το grapefruit θα τους κατεβάσει το ζάχαρο. Ή μπορούν... Η δικιά σας εμπειρία ποια είναι, με το grapefruit κατεβαίνει το ζάχαρο ή το αντίθετο? Όχι, Θεού, Γιώργο του Θεού, μένα ανεβαίνει περισσότερο. Μα δεν είναι εκεί μόνο το άτομό μου. Εγώ θα πω και από άλλες καταστάσεις. Τώρα πιο προτιμότερο να πιω ένα ποτηράκι πορτοκάλι ή λίγο ανανά, παρά να καθίσω και να πιω δύο μπουκάλια ή ένα ποτήρι μεγάλο grapefruit.
Είναι χειρότερο. Ανεβάζει περισσότερο του ζάχαρη. Βεβαίως. Ανοίγει η ποσότητα και θα πει όχι, όχι. Θα πει την πραγματική σωστή ποσότητα να που πούμε, πρέπει να σου κάνει. Να πούμε, κοιτάξτε κάτι. Μου στέλνετε παραπάνω grapefruit από αυτό όχι. που έπρεπε. Το πρώτο πιστεύω ότι γίνεται μια κακή χρήση του grapefruit. Το grapefruit έχει τόσο υδατάνθρα και τόσο όσο έχει και το χυμός του φρούτου. Μπράβο, ακριβώς. Λοιπόν, άρα όχι μόνο δεν κατεβάζει, ανεβάζει το ζάχαρο. Δεύτερον, ιατρικά απαγορεύεται να πάρουμε grapefruit όταν παίρνουμε ειδικά φάρμακα τα οποία λέγονται στατίνες, που τις παίρνουν όλα τα άτομα με διαβήτη για τη χοληστερίνη. Μπράβο. Διότι μεταβολίζονται στο ίδιο μέρος και τα επίπεδα της στατίνης αυξάνονται πολύ. Αλλά αυτό απαγορεύεται. Και το δεύτερο εκείνο που θέλω να πω, όταν θέλει να πιει κάποιος ένα χυμό, θα το πιει για άμεση ανάγκη. Δεν θα το πιει για να αντικαταστήσει τα ενδιάμεσα γεύματα που λέμε εμείς φρούτα, ας πούμε. Αντί να φάει το φρούτο μαζί με το φαγητό, θα το φάει 2 ώρες μετά. Ναι. Έτσι. Αν δεν το φάει το άτομο και μπορεί να κάνει υπογλυκαιμία, είναι πολύ καλό να έχει ένα ποτήρι χυμό φρούτο, όχι επαναλαμβάνω grapefruit και εκεί να το πιει, αλλά άμεση αντιμετώπιση. Θέλω κύριε Μανέ να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δηλαδή, οποιοδήποτε χυμό φρούτου μπορεί να φάει, ναι. να πιει μάλλον ο διαβητικός εκείνη όχι. τη στιγμή. Μόνο για άμεση αντιμετώπιση υπογλυκαιμίας. Αν θέλει να φάει φρούτο, θα φάει το κανονικό φρούτο. Όπως είναι το μήλο, όπως είναι το πορτοκάλι, όπως είναι το αχλάδι, όπως είναι το μανταρίνι, όπως είναι το ακτινίδι, οποιοδήποτε. Όχι, το φρούτο θα είναι σε στερεή μορφή. Όχι σε χυμό. Όχι σε χυμό. Ωραία. Γιατί έχει περισσότερο ζάχαρη, χυμός, φαντάζομαι. Ανεβαίνει πολύ απότομα το ζάχαρο και δεν μπορεί να το καταφέρει. Ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι. Και γι' αυτό το θέλουμε στην υπογλυκαιμία, έτσι. Σωστά. Για να ανέβει γρήγορα λοιπόν, και να αντιμετωπιστούν. Για άμεση αντιμετώπιση, κύριε Μανέ, υπογλυκαιμίας, για να το κατανοήσουμε, σε υπογλυκαιμία μπορούμε να πιούμε. Πρέπει. Ή πρέπει να πιούμε οπωσδήποτε μισό ποτήρι χυμού φρούτου. Οποιοδήποτε φρούτου, δεν μας ενδιαφέρει εκείνη τη στιγμή. Ναι, χυμό. Να έχουμε χυμό. Ένα χυμό. Ένα ποτήρι χυμό. Όπως έχουν τα κουτάκια, οτιδήποτε. Θέλει ο καθένας να έχει μαζί το άμεσα. Ναι, αλλά η θέση του φρούτου σε κανονικό διαιτολόγιο μπορεί να είναι οποιοδήποτε φρούτο εποχής, ας πούμε. Ακριβώς. Μπορεί να φάει ο διαβητικός. Και δεν μπορεί να είναι grapefruit, συνόμιλο. Μάλλον να τον ταλαιπωρούμε τον άνθρωπο να πηγαίνει, ξέρω εγώ, 5 μίλια μακριά για να βρει ένα ξινόμιλο. Ενώ δεν είναι. Το ίδιο καλό με το φρούτο, με το μήλο. Το κακό είναι ότι συμβαίνει. Το κακό είναι ότι συμβαίνει. Και πάνε και παίρνουν. Τι περιστατικά είναι. 5-6 κιλά μήλα ή ξινόμηλα από τη λαϊκή του ή από το μανάβι του. Ναι. Και αρχίζουν και τρώνε τα μήλα συνέχεια. Λες και. Τρώνε τα μήλα σαν να. Για... Με μεγάλη ποσότητα. Όχι, δίδεται να του κατεβάσει το μήλο, το ζάχαρο. Δεν κατεβαίνει το ζάχαρο. Γι' αυτό είπαμε το κανονικό φρούτο. Θα βάζει ένα μήλο με γιάτ και καλά την ώρα που πρέπει. Άντε να φας ένα. Δεν σημαίνει επειδή είναι ξινόμηλο, άσχετα αν το λέμε πολλές φορές τώρα αυτό, επειδή ο κόσμος κάνει το λάθος. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ξινόμηλο κατεβάζει ένα το ζάχαρο. Είναι ένα μήλο ένα φρούτο. Ακριβώς. Γιατί μα λένε ένα μήλο, δεν μα λένε ξινόμηλο ή γλυκόμηλο ή τα λοιπά. Δεν ένα έχει κανένα. Ναι, αλλά υπάρχει αυτή η τάση. Οι διαβητικοί να παίρνουν τα ξινόμηλα ή να παίρνουν το grapefruit. Γιατί νομίζουν ότι κατεβάζει το ζάχαρο το grapefruit. Υπάρχει τάση και μα το επιβιβώνει και ο πρόεδρος, αλλά είναι μεγάλο λάθος. Είναι ταλαιπωρία για το άτομο με διαβήτη. Έχει το πρόβλημά του. Το ταλαιπωρούν οι συνάδελφοί του που δεν αυτό είναι ενημερωμένοι. Αυτό το κάνουν οι ιδιαιτολόγοι, κύριε Μανέ. Όχι, και ούτε οι ιδιαιτολόγοι. Δεν ξέρω, δεν έχω υπόψη μου να σας πω κάτι. Ωραία, ωραία. Αλλά τα άτομα τα οποία κάποτε είχαν διαβήτη, άκουσαν πριν από 20 χρόνια τι γινότανε, συνεχίζουν αυτό και ταλαιπωρούν τα άτομα και σου λένε όχι αυτό, όχι εκείνο. Δηλαδή, ακριβώς. Οι στερήσεις έχουν φύγει πια, είναι από το 40 και πριν. Για όνομα του Θεού, είμαστε στο 2013. Ναι. Και να μην επηρεάζονται λοιπόν οι διαβητικοί από οδηγίες που τους δίνουν, ας πούμε, οι συγγενείς τους ή οι φίλοι τους ή κάποιοι επίσης διαβητικοί που έχουν το ίδιο καταρχήν θέμα να και δεν ξέρουν να κανονίζουν τις μερίδες. Να συμπληρώσω κάτι ναι, εδώ. Ναι, οι διαβητικοί σήμερα, εάν προσέξουν, έχουν ποιότητα ζωής. Φυσικά. Και είναι πολύ σωστή. Και πιστεύω ότι είναι και πιο υγιεινή η διατροφή τους και νομίζω ότι ζουν και καλύτερα. Οπωσδήποτε. Μα όλοι εκεί οδηγούμαστε σε μια υγιεινή διατροφή. Τι σας πούμε ότι αρχίζουμε και βλέπουμε και τα προϊόντα αυτά της ειδικής διατροφής των διαβητικών στα σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό το λέω κιόλας. Και δεν υπάρχει. Το μαύρο ψωμί, ναι, ακριβώς αυτό. Όλα αυτά. Όλοι από οι σωστά ενημερωμένοι διαβητικοί είναι αυτοί που θα διδάξουν και τους άλλους τι πρέπει υγιεινά να τρώνε. Γιατί είπαμε μία φορά τη βδομάδα κρέας. Η άλλη φορά μπορεί να είναι ψάρι ή κοτόπουλο. Τα υπόλοιπα είναι όσπρια ή ζαρζαβατικά.
Άρα έχει από όλα το τύπο. Αυτά σε συνδυασμό και με σαλάτα, κύριε Μαρκέ. Βέβαια, και με σαλάτα και το φρούτο λίγο αργότερα και με το ψωμάκι στο κανονικό γεύμα. Αυτό είναι το ιδιωτολόγιο ενός καλή ντομάτα μπορεί να φας. Και χάνεις και κιλά σε μια άλλη. Και την ντομάτα τη σχετική μπορεί να φας και το παντζάρι μπορεί να φας. Λένε ότι ντομάτα δεν τρώμε. Άλλο ένα μύθο είναι αυτό, ναι, ότι απαγορεύεται η ντομάτα. Τρώμε κανονικά και με συνεννόηση με τον γιατρό μας και δεν έχουμε σχεδόν κανένα πρόβλημα. Μία σαλάτα. Ωραία, πρακτικά. Καταρρύπτουμε λοιπόν του μύθου όλου τώρα σήμερα. Έτσι. Άρα λοιπόν και ντομάτα τρώμε και μακαρόνια τρώμε και ψωμί, όλα ισορροπημένα. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα θα ρωτήσω κάτι άλλο για τα γλυκαντικά, μια και μιλάμε για τροφές ακόμα και είμαστε στο θέμα της διατροφής. Εσείς χρησιμοποιείτε, ας πούμε, γλυκαντικές ουσίες, κύριε Δερδεράκη, ναι, στη διατροφή σας? Το slim, το. Που έχουμε. Αυτό τη γλυκαντική, είναι ασπαρτάμι. Ασπαρτάμι, ναι. Αυτή την οποία μας επιτρέπουν. Και το καινούργιο φυτικό προϊόν αυτό. Στέβια. Το στέβια. Mm-hmm. Το οποίο είναι εγκεκριμένο και μπορούμε να το πάρουμε άνετα χωρίς καμία επιπλοκή. Ισχύει αυτό, κύριε. Ναι, είναι μερικά τα οποία από τα τεχνικές γλυκαντικές ύλες, έτσι τα λέμε, είναι εγκεκριμένα και μπορούμε και εμείς να τα συστήσουμε άφοβα σε κανονικές ποσότητες, δηλαδή και η ζαχαρίνη, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, είναι εγκεκριμένη. Mm-hmm. Και αυτή η ασπαρτάμι με τα διάφορες μορφές, ναι, 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 και η στέβη αυτή είναι εγκεκριμένη. Mm-hmm. Τώρα πώς θα βάλει ο καθένας κλπ. Το συζητάει με τον γιατρό. Δεν θεωρούμε πολλές. Αλλά συνήθως αυτά έχουν αρκετή γλυκαντική ικανότητα στις τροφές και υπερβολική, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι ανάγκη να βάλετε δύο. Βάλετε ένα καπάκι να σου πάει. Και βγάζουμε την αυτή. Και βγάζουμε, ας πούμε, την. Εσείς τα γλυκά πώς τα μαγειρεύετε, με γλυκαντικές ουσίες, πώς τα φτιάχνετε? Αυτό τουλάχιστον, αν θέλω να βάλω ένα γλυκό, εγώ προτιμώ να φάω λίγο γλυκό πραγματικό. Το λέω ειλικρινά. Προτιμώ να φάω ένα κομμάτι γλυκό πραγματικό όπως είναι. Και να μην το κάνω με γλυκά δικαιοσία. Γιατί μια χαρά είναι το light, κύριε Πρόεδρε. Απλώς είναι πιο... για να. Δεν σας αρέσει. Όχι, δεν λέω το αντίθετο, ότι δεν μ' αρέσει. Λέω, δεν σας αρέσει τόσο πολύ. Ναι. Απλά θέλετε μισό κομμάτι κανονικό γλυκό. Ναι. Εκείνο που θέλω να πω, όλα αυτά μπορούν να μπουν στο διαιτολόγιο και μαγιστικά. Όλα. Ακριβώς. Αλλά κοιτάξτε όμως. Όχι. Πρέπει να τονίσουμε κάτι, ναι, σε άτομα τα οποία έχουν μια καλή ρύθμιση. Ακριβώς. Και μπορούν να πάνε στο σύνολο. Εάν έχει ένα με 200 μιλιγκράμμ ζάχαρο και μου φάει ένα γλυκό τέτοιο, θα θυμώσω εγώ, φάνταστα. Θα μου πάει στο 400. 400 θα πάω. Απαγορεύεται σε αυτή την περίπτωση. Εάν είναι καλά ρυθμισμένος, θα δούμε τι μπορώ να δώσω στην άδειά μου. Δηλαδή, αν θέλει μόνο να κάνει ό,τι θέλει. Μέσα στο πλαίσιο του όλου γεύματος. Ακριβώς. Μπορεί να πάει. Άρα και λοιπόν θέλετε να μπείτε, να μην πάμε στα άλλα όρια. Όχι. Και δώσουμε πολλές, ας πούμε. Όχι. Είναι στα πλαίσια του συνολικού διαιτολογίου. Όχι. Διαβητικούς. Επιλέγεις την όλη διατροφή. Για να φάω εγώ το γλυκό, σημαίνει ότι δεν έχω φάει κάτι άλλο που θα το επιβαρύνει. Όμως λέει ο κύριος Μανέφης ότι αυτό το γλυκό δεν μπορείτε να. Δεν πρέπει, απαγορεύεται να το φάτε αν δεν είστε καλά ρυθμισμένοι. Σωστό. Άρα λοιπόν πάνω απ' όλα κάνει με το γιατρό του σε συνδυασμό. Αυτό ακριβώς. Μια πάρα πολύ καλή ρυθμίση, κύριε Δερδεράκη. Και μετά τρώτε το μισοκαλό γλυκό, όπως αν θα το επιτρέψει ο γιατρός. Αν δεν έχω τη ρύθμισή μου, μα και εγώ θα κάνω έγκλημα. Να το φάω. Εσείς χαλάτε τη ρύθμιση συχνά? Όχι, δεν το. Πρώτο πρώτο καλά είμαι. Μόνο όταν πάθουμε κάποια ίωση, τότε. Τότε αρχίζουν να υπάρχουν διαταραχές μετά. Με τέλειας. Για να το ξαναφέρουμε πάλι στα γράδα, αρχίζουμε και το παλεύουμε. Γιατί, κύριε Τεβέρα? Εκεί θα μας το πει ο γιατρός, γιατί βέβαια. Με την ίωση ανεβαίνουν τα ζάχαρα. Ναι. Η λίμωξη είναι ένα στρες στον οργανισμό και ανεβάζει τα ζάχαρα εκεί. Οποιαδήποτε λίμωξη, μπορώ λίμωξη, έχουμε και λοιπά, ανεβαίνουν και εκεί πρέπει να προσέξουμε να έχουμε ανεβάσουμε ισουλή, να δούμε υπάρχουν αντιμετώπιση διάφορα. Αλλά εκεί φυσικά είμαστε δηλαδή πολύ προσεκτικοί. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Άρα λοιπόν καταρρύπτουμε το μύθο ότι δεν τρώμε ψωμί, μακαρόνια και διάφορα φρούτα. Τρώμε τα πάντα από αυτά, αλλά με μέτρο. Και το συμπέρασμα είναι αφού είμαστε πολύ καλά ρυθμισμένοι. Αν είμαστε καλά ρυθμισμένοι, μπορούμε να κάνουμε και κάποια ίσως παρασπονδία σε σχέση με το γλυκό. Τώρα πάμε στο αλκοόλ και σχετικά με την. Θέλω να ρωτήσω με την κατανάλωση αλκοόλ. Είναι άλλο θέμα, το οποίο και αυτό είναι επίμαχο. Και πιστεύω ότι ενδιαφέρει τους διαβητικούς. Το να πιούμε ένα ποτηράκι κρασί, δεν νομίζω ότι. Τι κρασί? Τι κρασί πίνετε εσείς? Εγώ πίνω το άσπρο, δεν είσαι μέσα. Γιατί το κόκκινο με πειράζει. Σε... Για άλλους λόγους, ναι. Εντάξει. Για άλλο. Mm-hmm. Προτιμότερο είναι ένα ποτηράκι κόκκινο κρασί. Βοηθάει και στην καρδιά. Λευκό, λευκό.
κόκκινο που λένε γιατί, γιατί βοηθάει και, και στην καρδιά. Εγώ πήρα το λευκό γιατί δεν με πειράζει πουθενά αλλού. Με ένα ποτηράκι όμως δεν είναι επιτωτή. Το λέω ποτηράκι, ποτηράκι στο έτσι, έτσι. Ναι, ένα ποτηράκι πότε. Όχι στο έτσι. Μία φορά την εβδομάδα. Να ξηγιόμαστε. Όχι στο μία έτσι. Μία φορά την εβδομάδα. Ένα πιο δύο, τρεις φορές την εβδομάδα. Ή δύο το πολύ την εβδομάδα ή τρεις. Αλλά πάντα δεν πάει. Ναι. Ή θα πιω λίγο τσίπουρο, πολύ λίγο κι αυτό θα είναι. Όχι ούζο, τσίπουρο. Μάλιστα. Λίγο. Ναι. Αυτά είναι τα... Αλλά δεν είναι πάγια αυτά. Δεν είναι πάγια. Επαναλαμβάνουμε. Να πω κάτι πάνω σε ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πιστεύω ότι κάνουμε ελεύθερη κουβέντα. Ναι. Εκείνο που είναι απαραίτητο και να θυμόμαστε είναι ποτέ το ποτό σκέτο. Δηλαδή. Α, ναι. Δηλαδή ένα ποτήρι κρασάκι, ένα ποτήρι τσίπουράκι που θα πιει κάποιο άτομο με διαβήτη, πάντα θα συνοδεύεται με φαγητό μαζί. Ποτέ σκέτο. Ναι. Δηλαδή, γιατί το αλκοόλ δεν αφήνει το ύπαρ να παράγει ζάχαρη και μας κάνει φοβερές υπογλυκαιμίες. Εμείς τώρα που δεν μιλάμε, δεν έχουμε φάει, έχουμε γλυκόζη μέσα γιατί με τη γλυκόζη ζούμε. Αν φύγει η γλυκόζη, πεθάναμε. Έτσι. Άρα παράγει το ύπαρ γλυκόζη, το σηκώτη μας παράγει. Ναι, ναι, το αλκοόλ ναι, ναι, ναι. Εμποδίζει το σηκώτη να παράγει τη γλυκόζη και μας κάνει φοβερές υπογλυκαιμίες. Ναι. Και πολλές φορές είναι άτομα τα οποία θα είχαν μια μικρή υπογλυκαιμία και λένε άλλα αντάλλων. Άρα ποτέ μα ποτέ το αλκοόλ σκέτο. Εσείς, είναι το χειρότερο λοιπόν, που μπορεί να πάθει το άτομο με διαβήτη, χειρότερη υπογλυκαιμία. Και δεν ανεβαίνει και εύκολα. Μάλιστα. Όταν αυτό πιστεύω ότι σε αυτό είμαστε σύμφωνοι με τον πρόεδρο, ότι ένα ποτηράκι με κρασί, όχι το γλυκό, το ξέρω είναι το συνιστούμε, μέρα παραμέρα. Κάπως είναι καλά. Δεν είναι αυτό που λέγαμε παλιά. Παλιά λέγαμε, ξέρω, κάθε μέρα ένα. Αυτό αδυνάτησε τώρα σαν επιστημονική έγκυρη γνώση. Μέρα παραμέρα το βάζουμε με το φαγητό μαζί. Πάντα. Και εσείς προτείνετε καλύτερα το λευκό κρασί, κύριε Μανέ. Και το λευκό και το κόκκινο αρχεί να μην είναι τα γλυκά κρασιά. Α, να μην είναι γλυκό κρασί. Είναι περισσότερο ξηρό κρασί. Να τονίσω κάτι ακόμη που αυτό μας το έχουν συστήσει. Και το έχω βιώσει εγώ, μην τυχόν πάρω το χάπι όταν έπαιρνα χάπι ή βάλω την ισουλίνη μου και φάω και πιω αμέσως αλκοόλ, έπεσα ξερός από υπογλυκαιμία. Πρέπει αφού κάνω την ισουλίνη μου να φάω πρώτα και μετά να πάρω το ποτήρι, το κρασάκι όσο πάρω. Μάλιστα. Μετά από πόση ώρα συνήθως το παίρνει. Είναι αυτό με το φαγητό που λέμε, το φαγητό μαζί. Πάντα τρώμε αλλά κάτι. Αλλά πρέπει πρώτα να φάσουμε. Πρώτα να φάσουμε. Και στη μέση του φαγητού θα πάρουμε το κρασάκι. Τελείωσες. Έπεσες. Ωραία. Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που λέμε και γι' αυτό και οι τηλεθεατές συνέχεια μας παίρνουν τηλέφωνα και ρωτάνε, ήθελα ένα θέμα για τη διατροφή. Βασικά ήταν ένα θέμα το οποίο πρέπει να κάναμε στη διάρκεια του Πάσχα και της νηστείας, αλλά πιστεύουμε ότι είναι καλύτερα για μετά το Πάσχα και εν ώψη του καλοκαιριού να πούμε κάποια πράγματα στη συνέχεια βέβαια, τι προφυλάξεις μπορούμε να πάρουμε το καλοκαίρι. Τώρα, ένα άλλο προϊόν, τέλος πάντων τρόφιμο, είναι η κανέλα. Έτσι. Την οποία πολλοί διαβητικοί λένε ότι εγώ τρώω πολύ κανέλα για να πέσει το ζάχαρο. Σας το λένε εσάς. Τα μέλη σας, κύριε Πρόεδρε. Τα ακούω. Ωραία είναι η κανέλα πάντως, αλλά δεν ξέρω αν είναι το ζάχαρο. Θα την πιπηλίζουμε, αλλά όχι να πέσει με την κανέλα το ζάχαρο. Το κουταλάκι της κανέλας για να πέσει το ζάχαρο. Για όνομα το ζάχαρο. Μύθος. Λοιπόν, εκείνο που πρέπει, και συμφωνώ απόλυτα, εκείνο που πρέπει να πούμε είναι το εξής, ότι είναι πολύ καλό να βάζουμε την κανέλα σαν οπωσδήποτε θέλουμε για να νοστιμέψει το φαγητό. Μουσκοπολιά. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα πολύ. Και στο φαγητό και στο γλυκό. Αλλά εκεί που δώσανε κανέλα για να πέσει ζάχαρο σε πειραματικά μοντέλα, μάλιστα, σε πειράματα, ναι. δώσανε πολύ μεγάλη ποσότητα κανέλας. Έτσι, δηλαδή ήταν κύβη μεγάλη. Και είδαν ότι είχαν προβλήματα από την κανέλα και σαν αναπνευστικά. Άρα, γιατί κάνει κάτι ίνες. Άρα, είναι πολύ καλή τη χρησιμοποιούμε. Δεν ρίχνει το ζάχαρο στις ποσότητες που το θέλουμε, αλλά για νοστιμιά μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Μάλιστα. Δεν υπάρχει πρόβλημα να την γευτούμε και να την απολαύσουμε. Αλλά όχι για να μας πέσει το ζάχαρο. Μάλιστα. Δεν κάνει κακό το ζάχαρο, να το πούμε. Έτσι όπως ακριβώς το λέει ο κ. Μανέτ. Δεν κάνει κακό, αλλά δεν ρίχνει και το ζάχαρο. Ναι.
Τώρα, εν ώψη του καλοκαιριού κιόλας, γιατί η Ελλάδα είναι ένας χώρος με τόπους, με μεσογειακό κλίμα, θάλασσα, ήλιο και αρκετή ζέστη, που ήδη αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Κύριε Μανέ, τι θα λέγατε σε σχέση με την κατανάλωση του νερού? Πρέπει, ας πούμε, οι διαβητικοί να πίνουν αρκετό νερό το καλοκαίρι? Κάνει καλό το πολύ νερό το καλοκαίρι και η κατανάλωση του? Εγώ νομίζω ότι άτομα τα οποία είναι καλά ρυθμισμένα και επανέρχομαι σε αυτό, δεν είναι, όπως θα πιούν όλοι οι άνθρωποι, θα πιούν και αυτοί. Άτομα όμως που για τον ΑΒ λόγο δεν είναι ρυθμισμένα καλά, έχουν ψηλά ζάχαρα, αυτά έχουν ανάγκη με πολύ νερό. Αλλά δεν είναι όμως το νερό που θα τους σώσει. Το νερό, το φάρμακο είναι να πάει στο γιατρό να ρυθμιστεί το ζάχαρο καλύτερα. Μόνο το ζάχαρο, όχι το νερό. Καταλάβατε. Δηλαδή είναι μερικοί, δεν ξέρω, και ο πρόεδρος μπορεί να έχει εμπειρία πάνω σε αυτό. Από άλλους που έχει ακούσει, λένε ότι εγώ θα πιω πολλά νερά, θα το ρίξω το ζάχαρο με το νερό. Κάπου, κάπου εκεί θέλω να καταλήξω κι εγώ σε αυτό το συμπέρασμα το οποίο το λένε. Δεν πέφτει. Όχι, με το νερό δεν πέφτει. Γιατί λέει ότι το νερό βοηθά στο μεταβολισμό γενικά και δεν ξέρω, πρόεδρε, ίσως το έχει ακούσει. Και εγώ το έχω ακούσει κανένα δύο φορές. Αυτό πίνει νερά για να ρίξει νερά. Καθημερινά το ακούω αυτό. Ναι, αλλά ισχύει. Όχι, δεν ισχύει. Θα πιω νερό, εντάξει, να μου το μειώσει λίγο επειδή. Δεν έχω φάει τίποτα άλλο και πίνω μόνο νερό συνέχεια. Λογικό είναι να πέσει το ζάχαρο. Όχι γιατί πέφτει από το νερό. Έτσι. Σωστά. Δεν τρώω κάτι άλλο και πίνω πολύ νερό. Λογικό δεν είναι να πέσει έτσι. Mm-hmm. Όχι απλά λέω αν το καλοκαίρι. Δεν ήπια πολύ νερό και έπεσε. Mm-hmm. Ναι. Όχι, αν το καλοκαίρι επιβάλλεται ίσως περισσότερο η κατανάλωση υγρών. Γι' αυτό το λέω. Τα άτομα που είναι αρρυθμισμένα είναι όπως όλοι. Τα άτομα τα οποία είναι αρρύθμιστα, δεν, αυτό επαναλαμβάνω, να μην ακουμπήσουν πάνω στο νερό και πούνε άντε εγώ θα ρίξω τα πιο πολύ νερό για να ρυθμίσω ζάχαρο. Έτσι, όχι. Ακριβώς. Με τον γιατρό να ρυθμίζουμε το ζάχαρο και να πιω νερό όσο θέλουν. Ναι, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι πραγματικότητα. Τώρα το καλοκαίρι είναι μεγάλος πειρασμός για όλους, φαντάζομαι και για τους διαβητικούς. Και ίσως και τα παιδιά με διαβήτη. Α, το καταλάβατε. Είναι τα παγωτά. Τρώτε εσείς παγωτά, κύριε Δευτεράκη? Α, τρώτε. Παγωτό. Αλλά θα θέλω. Και επειδή μου αρέσει πολύ το παγωτό. Αλλά είσαστε καλοφαγάς, τι να κάνουμε. Φροντίζω όμως όταν φάω παγωτό να μην φάω κάτι άλλο. Εννοείται, οπουδήποτε. Εννοείται. Είστε light παγωτό, αυτά με λίγα. Με λίγα λιπαρά. Λίγες θερμίδες. Ναι. Αλλά φροντίζω να μην φάω κάτι άλλο. Κάτι να πούμε εδώ πάνω. Φροντίζετε να μην φάτε κάτι άλλο. Ναι, κύριε Μανέ, ναι, πέστε μας. Υπάρχει μία άποψη και ίσως πρέπει να την εξηγήσουμε εδώ. Ναι. Λέει θα πάρω παγωτό 0-0. Ακριβώς. Δεν αυτό έχει ζάχαρη, το 0 είναι το. Ναι, τι μου το είπαν και γι' αυτό περίμενα το πρώτο πρόσωπο, αλλά το είπε λίγο και καλυμμένα. Ναι. Λοιπόν, 0 έχει 0 ζάχαρη, εντάξει. Το 0 το λιπαρό δεν έχει πολλά λιπαρά. Το γάλα όμως που έχει μέσα, δεν μπορεί να είναι χωρίς γάλα το παγωτό. Έχει αυτό μόνο τη υδατάνθρακες μέσα, έτσι. Άρα είναι σωστό αυτό που είπε πριν και κατέληξε, να το φάει σε συνδυασμό με όλο το διαιτολόγιο. Να το πει το γιατρό στις 5 ώρες, εγώ θέλω να φάω, μπορώ. Και να το πει ότι φάει τόσο, έτσι. Άρα το 0 που σημαίνει ότι δεν έχει ζάχαρη, το 0, το δεύτερο 0 που σημαίνει ότι δεν έχει λίπος, το γάλα, έχει μέσα υδατάνθρακες. Το παγωτό λοιπόν, που γάλα είναι. Δεν μπορεί να το γάλα. Δεν είναι ότι πιο κίνδυνο. Δεν είναι ότι πιο έτσι, κίνδυνο. Αυτό να πούμε. Και μην δεν μπορούμε να καταναλώνουμε light παγωτά όσο θέλουμε. Όχι, πώς. Ιδίως τα 0-0. Ιδίως τα 0-0. Αυτά αποτελούν παγίδες, άρα κύριε Μανέ. Ναι, για τους διαβητικούς. Άρα... Και για όλους. Αλλά περισσότερο για τους διαβητικούς. Γι' αυτό είπα προηγουμένως. Προτιμώ να φάω ένα σωστό παγωτό και να το φάω την ώρα που πρέπει και όχι την ώρα που δεν πρέπει. Και στη συνεννόηση πάντα με το θεράποντα γιατρό. Έτσι. Για να μην ο άνθρωπος είναι, είπαμε, ένα άγρο 200 και μετά πάει να ελέγξει το διαβήτη του και να βρεθεί εκτός του χρόνου και να έχει άλλα προβλήματα. Άρα λοιπόν πάντα συνεννόηση με τον γιατρό. Το ίδιο ισχύει και με το καρπούζι. Ναι, ωραία. Και με το καρπούζι τι? Το ίδιο ισχύει και με το καρπούζι. Μετά θα αρχίσουμε να τρώμε ένα καρπούζι. Συνέχεια, θα βάζω ένα κομμάτι, μια πετούρα, μια μικρή. Αυτό είναι και επίσης ένα άλλο θέμα. Βέβαια. Γιατί έχει θερμίδες στο καρπούζι. Μιλάμε για, επειδή μιλάμε για τα καλοκαιρινά φρούτα. Μιλάμε για καλοκαίρι τώρα. Ναι, έτσι σωστά. Καλά λέτε, γιατί το καρπούζι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φρούτο, το οποίο είναι και αυτό πειρασμός για το καλοκαίρι. Μιλήσαμε λοιπόν για τα παγωτά, για τους χυμούς, για τον grapefruit, ότι σωστό είναι να πίνουν διαβητικοί χυμούς μόνο όταν
χρειάζεται και είναι ανάγκη και υπάρχει περίπτωση υπογλυκαιμίας. Κύριε Μανέ, κλείνοντας σιγά σιγά λίγο το πρώτο μέρος της εκπομπής, πόσα γεύματα πρέπει ουσιαστικά την ημέρα να παίρνει ένας διαβητικός? Κοιτάξτε, όλες οι επιστημονικές εταιρείες, δηλαδή επιστημονικοί οργανισμοί, για να πούμε καλύτερα, συνιστούν το λιγότερο 5 ή 6 γεύματα. Mm-hmm. Δηλαδή, 3 κύρια, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, έτσι δεν τρώμε όλοι. Mm-hmm. Και 3 ενδιάμεσα, mm-hmm. που είναι περίπου 2 ώρες μετά από το κύριο γεύμα, το οποίο είναι μπορεί ένα φρουτάκι, είναι υδατάνθρακες ή λίγο ψωμάκι, ή με φρυγανίτσα, ένα κουλουράκι, ένα κριτσινάκι, ανάλογα. Που σημαίνει ότι το φορτίο που έχει να αντιμετωπίσει ο οργανισμός από αυτά που του δώσαμε εμείς, το μοιράζουμε. Σωστά. Και αφήνουμε τον οργανισμό πιο άνετο να κάνει τη δουλειά του, πια είναι να γλύξει το ζάχαρο. Διότι πέστε ότι θέλουμε να πάρουμε 1.800 στιγμές την ημέρα. Αν το δώσουμε μια και καλή, το βάρος είναι πολύ μεγάλο. Φυσικά. Αν τα μοιράσουμε σε 5 ναι. γεύματα κλπ. Είναι πολύ πιο απλό. Άρα μικρά γεύματα και πολλά ουσιαστικά. Και πολλά. Τρία κύρια και τρία διαβήματα. Αυτό που προτείνουν αυτό, να χάσουμε κιλά και να κάνουμε και υπόλοιπη αυτό, διατροφή και δεν έχουμε διαβήτη. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, αν θυμάστε, ότι η σωστή διατροφή είναι και η σωστή η διατροφή του διαβητικού. Γιατί αυτό... Και είναι και μεσογειακή, διατροφή, διατροφή, όχι μόνο. Ανεξάρτητα αν είναι μεσογειακή ή δεν είναι. Είναι τα μικρά, πυκνά γεύματα βοηθάει σε όλα. Αν είναι μεσογειακή, όμως είναι καλύτερη. Ακόμη καλύτερη. Είναι ακόμα καλύτερη. Παίζει ρόλο η διαφορά της ώρας, δηλαδή πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να φάμε μετά από 3 ώρες συγκεκριμένα ή 4 ώρες, γιατί και γι' αυτό έχω ακούσει ότι πρέπει να υπάρχει... Είναι γύρω στις 2 ώρες μετά από κάθε γεύμα που τίθεται ότι τελειώνει το κύριο μέρος του χωνέματος. Έτσι. Άρα εκεί πρέπει γύρω να δώσουμε και το ενδιάμεσο γεύμα, ιδίως αν πάρουμε φάρμακα. Μάλιστα. Άρα, σε 2-3 ώρες μετά από το κάθε γεύμα, καλό είναι να βάλουμε ένα φρουτάκι ή να βάλουμε ένα κριτσινάκι, να βάλουμε κάτι άλλο για να αποφύγουμε υπογλυκαιμίες σε αυτούς που παίρνουν φάρμακα. Θα πούμε για τις υπογλυκαιμίες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κάτι θέλετε να πείτε, κύριε Δερδεράκη? Θέλω να πω το εξής, ότι όσο περισσότερα μικρά γεύματα κάνουμε. Ναι. Ναι, είναι ανά 2,5 ώρες, ανά 3 ώρες το πολύ, κάτι να τσιμπολογάς. Αυτό σημαίνει φέρνεις και την ισορροπία. Δεν πεινάς. Από τη στιγμή που δεν πεινάς, δεν θες να φας και περισσότερο. Μετά ρυθμίζεται και ο οργανισμός. Μα συνηθίζει και ο οργανισμός σας. Συνηθίζει, ναι. Ναι, το να φάω συνεχή μικρά γεύματα και συχνά. Και ελεγχόμενα σε ποσότητες όμως, έτσι. Μα δεν μπορεί να φας περισσότερο και να θέλεις. Γιατί ήδη στο 2 ώρες πόσο να πεινάσεις. Σωστά. Άρα αναγκαστικά τρως μικρές ποσότητες. Ακριβώς. 5 λοιπόν γεύματα είναι σωστό να τρώει. 5 με 6 γεύματα και ένα πριν κοιμηθείς. Ένα φρουτάκι ή λίγο γιαουρτάκι πριν κοιμηθείς. Λοιπόν, κύριε Μανέ, ολοκληρώνοντας λίγο αυτές τις αλήθειες και τους μύθους που είπαμε σε σχέση με τη διατροφή, μπορούμε με 2 λόγια να πούμε τι δεν πρέπει να κάνει ο διαβητικός ή τι πρέπει να κάνει. Ναι, εκείνα δεν στερείται τίποτα. Εάν θέλει να φάει κάτι σε σχέση με το γλυκό, θα συνεννοηθεί με τον γιατρό του και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Και τα φρούτα θα τα φάει κανονικά όπως είναι το στερεό φρούτο. Ναι. Το χυμό τον έχει μόνο για ώρα ανάγκες και η ανάγκη είναι η υπογλυκαιμία. Έτσι. Και φυσικά το grapefruit εγώ δεν θα το συνιστούσα. Δεν είναι και γλυκό, δεν κάνουμε και τίποτα και κάνουμε και κακό στον οργανισμό μας, αλλά άμα θέλει ο άνθρωπος να το φάει, αλλά αντικαθιστώντας φρούτο, όχι τίποτα άλλο. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, σταματάμε εδώ για λίγο και επανερχόμαστε στη συνέχεια να μιλήσουμε για τις υπογλυκαιμίες, για την άσκηση και τους διαβητικούς. Θα δώσουμε επίσης κάποιες συμβουλές που είπαμε και το καλοκαίρι και επίσης να πούμε και για τα ασφαλιστικά δικαιώματα που έχουν οι διαβητικοί, κάτι το οποίο δεν το θίξαμε μέχρι τώρα στις τελευταίες εκπομπές. Αλλά λοιπόν, θα πούμε και αυτό. Θα είμαστε λοιπόν σε πολύ λίγο μαζί και πάλι μετά από τα διαφημιστικά μηνύματα.